Λοιπόν, επειδή πολύ κράξιμο έχουμε φάει ότι οι εισαγωγές μας πλέον έχουν γίνει ολόιδιες με το ifu.gr και το online delivery και όλα αυτά, θα κάνουμε σήμερα ένα πείραμα. Θα κάνω τώρα μία αλλαγή να δούμε πόσο καλά ανταποκρίνεστε σε αυτήν. Ηλίθιοι. Για πάμε. Hop! Θέλετε να κάνουμε όλο το επεισόδιο έτσι? Τι έγινε, Ελληνάρα? Σ' αρέσει η αλλαγή? Κάτσε να το κάνω. Hop! Τι, έλα από εδώ, μαλλιάτσι. Λοιπόν, τι λες? Θα κάνουμε το επεισόδιο έτσι. Σ' αρέσει η αλλαγή? Σε έχει πιάσει μια μικρή φαγούρα κάπου τώρα, ε? Ναι, θες να ξυστείς. Οπότε ας βλακίες, μπες ifu.gr, παράγγειλε ό,τι γουστάρεις εδώ πέρα και μείνε και μέχρι το τέλος του βίντεο για να μάθεις πώς μπορείς να κερδίσεις το διαγωνισμό μας και να παραγγέλνεις μια εβδομάδα τσάμπα προσφορά του ifu.gr online delivery. Έλα τώρα. Νομίζω το καταλάβαμε. Σίγουρα. Ναι. Πάμε. Καλώς ήρθατε, παιδιά, στο Θάψε το Σενάριο. Είμαι ο Μαλλιάτς, είναι ο Μάκιους. Η σημερινή μας ταινία είναι The Transformers, το 2, το Revenge of the Fallen. Πάρα πολλοί από εσάς, είτε μικροί είτε μεγάλοι, και κυρίως οι μεγάλοι, θα ήσασταν φανατικοί των Transformers όταν βλέπατε σε παιδικό, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό βλέπαμε, και βλέπουμε μια μέρα ότι ο Steven Spielberg αναλαμβάνει την παραγωγή ταινίας Transformers και λέμε Wii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 
από τις χειρότερες ταινίες που έχω δει στη ζωή μου. Ναι. Είναι μια κουράδα κόστους 200 εκατομμύριων δολαρίων και την αναλύουμε σήμερα πριν από εσάς για εσάς. Είστε φαν των Transformers? Την πάθατε. For the last two years, an advanced team of new Autobots has taken refuge here under my command. Η ταινία μας ξεκινάει λίγο καιρό μετά το τέλος της προηγούμενης ταινίας, το Transformers το πρώτο, όπου μια μυστική ομάδα από Autobots μαζί με άλλη μια μυστική ομάδα από ανθρώπινους στρατιώτες κυνηγάνε τα εναπομείναντα Decepticons μυστικά, στα κρυφά. Μυστική αποστολή! Το οποίο το μεταξύ είναι με μονόκυκλο, είναι χιπστεράς Decepticon. Γιατί δεν το βάλετε να έχει και ζογκλερικά στα χέρια, ρε μαλάκες. Και αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο Optimus Prime, ο πασίγνωτος θρυλικός Optimus Prime, ο ήρωας των παιδικών μου χρόνων, το ρομπότ το οποίο με μεγάλωσε εδώ στα γόνατά του. Το οποίο σε αυτήν την ταινία θα είναι version πυρεό της Καγκουράς. Τι αερογραφίες είναι αυτές, ρε Καγκουρά! Είτε βάλει φλόγες στον Optimus, ρε μαλάκες. Έχει και LED φωτάκι από κάτω και βαράει τις φτετέλια. Ακόμα κι εγώ που δεν ήμουν τόσο μεγάλος φαν, είμαι τόσο μεγάλος geek της ιστορίας των Transformers, γνωρίζω το χαρακτηριστικότατο ήχο που κάνανε αυτά τα ρομπότ όταν αλλάζανε. Ναι, αυτό παρά ήταν απλό για το Michael Bay, έπρεπε να τα κάνει όλα μαλάκα να τα πετά. Δεν βλέπεις καταρχήν το design των ρομπότ πως είναι. Αν μια μάντρα παλιοσίδερα γαμούσε μια χιονοστιβάδα, κάτι τέτοιο θα έβγαινε. Αυτός δεν είναι ο Shia LaBeouf? Ναι, είναι ο πρωταγωνιστής μας κιόλας. Έτσι εξηγούνται πολλά, αγόρι μου. Do it! Now I'm crying again. You're gonna be okay, ma. Δεν βλέπουμε που δεν βλέπουμε κανένα ρομπότ να αλλάζει και να σκοτώνει κόσμο και τέτοια. Βλέπουμε το μαλάκα το Shia LaBeouf. Τουλάχιστον μουνιά έχει αυτή η ταινία. Η πολιούχος του θάψε το σενάριο Megan Fox δεν απουσιάζει και από αυτή την ταινία. Ευχαριστούμε, Michael Bay. Το ξέρουμε ότι θες να γαμίσεις, αλλά μπορείς να πας και μπουρδελάκι αυτό. Τέλος πάντων, Shia LaBeouf ανακαλύπτει σε ένα παλιό μπουφάν του ένα μικρό κομμάτι από ένα παλιό αντικείμενο των Decepticons από την προηγούμενη ταινία, το οποίο έχει κάποιες μαγικές ιδιότητες, δεν μας νοιάζει, το οποίο του πέφτει στο πάτωμα και γίνεται αυτό. Μπράβο, Michael Bay, μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Και έλεγα κι εγώ, τι λείπει από μια ταινία με Transformers στον τίτλο? Μια κομική αναφορά στα Gremlins. Οπότε αυτή η εξωγήινη πέτρα φέρνει σε ζωή όλα τα μηχανικά πράγματα. Α, να σε προειδοποιήσω από τώρα. Εσύ θα ψάχνεις για λογική και για συνέχεια σε αυτή την ταινία. Ξέχασέ το, μαλάκα. Δεν υπάρχει. Τα Blender έχουν ρουκέτες. Τις οποίες τις πετάνε από το καβλί τους. Δεύτερη ερώτηση. Στα καπάκια. Αυτό γίνεται και με τους δονητές. Ωραία, ελπίζω τουλάχιστον με αυτό να τελειώσαμε τις ηλίθιες κομικές στιγμές της ταινίας. Αλλά ευτυχώς σκάει μύτη ο Bumblebee και καθαρίζει τη φάση. Και όταν λέμε καθαρίζει τη φάση, εννοούμε διαλάει το σπίτι του. Μαλάκα, τον Bumblebee είναι να το φωνάξει να σε βοηθήσει σε μετακόμιση. Δεν θα πει έξω, ρε! I meant to tell you about this earlier, it's just that, you know, here's the thing. Freshmen aren't allowed to have cars. Oh, and if it was up to me, I'd take you with me, but it's not. Βάλτο πάλι. If it was up to me, I'd take you with me, but it's not. Αλμία. Μαλιά, τσι, υπάρχει ένα μέρος που λέγεται ίντερνετ, okay, και έχει τσόντες. Okay. I adore you. This is all part of your elaborate plan to keep me interested? Can be. I hate that it's working. Ωραία! Εξωγήινους τους μπορώ.
Ρομπότ που μιλάνε, κλάνουνε και πετάνε πράγματα από το καβλί τους, τα μπορώ. Αλλά ρε πούστη Μάικλ Μπέι, αυτό το ψέμα που μου πέταξε τώρα στη μούρη, δεν το μπορώ. Γιατί Μέγαν Φόξ έδινα τον νεφρό μου. Έκοβα τον νεφρό μου μπροστά της μεσουγιά και της έλεγα πάρτο. Τέτοια μπάλα παίζει αγόρι μου Σία Λεμπούφ, το φτύνει το κομμενάκι για να κολλήσει. Do it! Και επειδή δεν μας έφταναν αρκετοί ανθρώπινοι χαρακτήρες σε μια ταινία με Transformers στον τίτλο, πάρε και άλλους ανθρώπους που δεν σε νοιάζουνε. Έχουμε εδώ τον ξανθό Channing Tatum των φτωχών. God made us in his image. Made him. Και έχουμε και τον βλάκα τον μαύρο, το Fast and Furious, ο οποίος, παιδιά, δεν σας κάνω πλάκα, σε όλη την ταινία κυριολεκτικά πετάει μονές ατάκες που δεν έχουν νόημα. Δεν λέει τίποτα άλλο. So he just dropped off 10 tons of dead robot in the middle of nowhere. We about to get our asses whooped. It's an asshole. Soldier, you're paid to shoot, not talk. Exactly. With this so-called AllSpark now destroyed, why hasn't the enemy left the planet? Like you thought they would. Για να έχετε sequel. Τι γιατί δεν φύγαν βρε μαλάκα, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. We'll get your stuff, just go ahead and check out your room. Στη συνέχεια ο Σία Λεμπούφ πηγαίνει με τη σπασαρχίδο τη μάνα του και τον πατέρα του στο κολέγιο για μια νέα αρχή, για να ξεκινήσει σπουδές του, και ο συγκάτοικός του είναι αυτός. You got a girlfriend? I do. You? No, not a chance. Ο Λατίνος Ζουκεμπεργκ. Γάμα τον αυτό. Τι δωμάτιο εστίαση είναι αυτό, ρε μαλάκα. Σαν trendy coffee shop στο Άμστερνταμ είναι. Πότε πρόλαβε να τα στήσει όλα αυτά? Έχει μέσα ψυγείο Mountain Dew. Δύο μέρες δεν είστε εκεί. Rio, we got some brand new Shanghai bit. Post it, baby. Go, go, go. Τι εννοεί, κάτσε, όπα! Συγγνώμη, δηλαδή υπάρχει κάποιο είδους κυβερνητική συγκάλυψη των γεγονότων που γίνανε στο πρώτο Transformers? Just like the alien robots in LA 2 years ago that everyone covered up. Στο πρώτο Transformers καταστρέψανε μια ολόκληρη πόλη! Ποια πόλη είναι, μαλακά, το χυψερά με το μονόκυκλο που κατέστρεψε όλη τη σαγκά και πέρναγε μέσα από τις γέφυρες? Τι πέρασε μετά ο στρατός από Men in Black? Τι έγινε? Πέρασε το ρομπότ με το μονόκυκλο και πήγαινε παρά στα 10 ευρώ, αλλά δεν με είδε σήμερα εδώ, καριόλι. What is that in your hand, by the way? Oh, I got this at the bake sale for the environment. Στη συνέχεια η μάνα του Σία Λεμπούφ τρώει κάτι χασισοκουλουράκι και μαστουρώνει, γιατί η ταινία είναι για τον Μπούτσο και ο Μάικλ Μπέι σε μισή. Και πίσω ο Μάικλ Μπέι δεν έχει μαστουρώσει ποτέ στη ζωή του. Μάικ, αυτό είναι μεθύση. Η σχιζοφρένεια. Ταυτόχρονα, Decepticons προσπαθούν να κλέψουν ένα ακόμα θράσμα μετάλλου μαγικό, το οποίο έχει ο Αμερικάνικος στρατός στην κατοχή του. Κοίτα μαλάκα κατάρτια, παιδιά. Αυτή η κουράδα που βλέπετε που είναι γατζωμένος πάνω σε ένα δορυφόρο μονίμως σαν καρκίνωμα, είναι ο Soundwave. Soundwave acknowledges. Το ξέρω ότι εμείς δεν καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάω. Εσείς που καταλαβαίνετε, κλάψτε μαζί μου. Αλλά ποιος ασχολείται με βαρετά ρομπότ που μεταμορφώνεται? Ας δούμε τι κάνει ο Σία Λεμπούφ στο κολέγιο του. Τη Μέγαν Φόξ καβάτσα, ρε μαλάκα! Επιστημονική φαντασία είναι η ταινία, στο λέει! My first car was my dad's 92Z28. Εκεί με βίαζε. Fuel injected. Αλλά ο Bumblebee δεν πολύ εγκρίνει το νέο κομμενάκι του Σία Λεμπούφ. Και τη χύνει. Are you okay? Και αυτό είναι αστείο. Μάικλ Μπέι! Τα ρομπότ τα οποία κάνουν αειδιαστικές ανθρώπινες σωματικές λειτουργίες δεν είναι αυτόματα αστεία. Ποιος είναι αυτός τώρα? Αυτός είναι ο Μέγατρον, μόλις τον ελευθερώσανε. Και πού πάει? Α, πάει στον πλανήτη Κρόνο, γιατί εκεί βρίσκεται ο Fallen. Ποιος είναι ο Fallen? Ο Fallen είναι αυτός εδώ πέρα. Είναι ένας παλιός Prime, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει έχθρα με τον Optimus. Αλλά... Και γιατί έχει έχθρα που το ίδιο επώνυμο? Δεν ξέρω, ρε μαλάκα, δεν ξέρω. Και είναι τελείο Michael Bay. Δεν μη ζητάς τα πάντα από μένα, okay? Δεν ξέρω. The key to saving our race now lies within his mind. Κοίτα εδώ, βασικός κακός μας, μαλάκα. Σαν κατσαρίδα που κοπάνισε με το κεφάλι σε στόρια και μείνανε κολλημένα πάνω. Σαν φαραώ είναι βασικά. Όπα, ένας φαραώ. Energy does give mass times velocity light squareness. Μετά έχουμε πάλι το Σία Λεμπούφ που είναι σε μία διάλεξη στο πανεπιστήμιο. Break down the elemental components of energy on a single constant K rating. Extrapolate reach of the... Και παθαίνει Σία Λεμπούφ. Get out of my class. Anyone else care to have some sort of mental breakdown? Do it! The Autobots on the move. Splitting into two teams, sir. Για ποιο λόγο, δεν έδειξες κάτι? Τι
κόπηκε αστροφυσική 2 ο Σία Λεμπούφ. Επίσης τα Autobots είναι όλα τα αμάξια τα Fast and the Furious που κάναν μια ταινία μόνα τους. Α, ναι, για να καταλάβεις, ο Bumblebee στο κανονικό Transformers είναι ένας καραβαίος, ένα κατσαριδάκι για να δείξει λίγο την πιο ανθρώπινη πλευρά του, να σου πω. Όχι, εδώ είναι μια καμάρο 600.000 κυβικών για να το δει ο τατουαρισμένος κάγκουρας που για κάποιο λόγο θέλει να δει Transformers. Listen, hold on, boundaries, flag on the play. Okay, I'm very ticklish. Βάλ το πίσω, βάλ το πάλι. Ω, πήγαινε το μπροστά! Τι στο μαύρο πουτσο! Άρα όλη η ταινία και η κεντρική ιδέα των Transformers πάει στράφη. Ναι, ακριβώς, πάει στράφη! Το όλο νόημα των Transformers είναι ότι και οι Autobots και οι Decepticons μεταμορφώνονται σε οχήματα για μεταμφίεση. Από τη στιγμή που μπορούν να μεταμορφωθούν σε ανθρώπους τόσο ρεαλιστικά που να μπορούν να ξεγελάσουν και ερωτικά έναν άνθρωπο, για ποιο λόγο δεν μετατρέπεσαι, ας πούμε, στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και να κατακτήσεις έτσι τον κόσμο? Βασικά ήδη το σκέφτομαι πολύ περισσότερο από ό,τι το έχει σκεφτεί ο Μάικλ Μπέι. Και έχει και βυζιά. Το ρομπότ Γκόμενα έχει βυζιά. Transformers, more than meets the eye. Kiss this bitch. Oh my god! Δες όλες αυτές τις κοινές δράσεις που δεν σε νοιάζει. Σκηνές δράσης που δεν σε νοιάζει παντού. Και πεθάνανε. Dead. Τέλος πάντων, ο Μέγκατρον πιάνει το Σία Λεμπούφ και προσπαθεί να του διαβάσει κάπως τις σκέψεις με κάποιο τύπου χειρουργική επέμβαση. Μια. Τώρα θα δείτε την πρώτη σκηνή βιασμού στην ιστορία του σινεμά από λαμαρίνες. Έλα, μαλάκα, βιασμός το παρακάνεις τώρα. Απλά θέλει να ερευνήσει το κεφάλι του για να βρει κάποιες αναμνήσεις. Oh. Doctor examines alien specimen. Η εξέταση γίνεται από ρομπότ γιατρό. Και το ρομπότ γιατρός έχει γυαλιά. Autobots to the rescue! Woo! Ρε φίλε, γιατί όταν κυνηγιούνται ξαναγίνονται αμάξια για να κυνηγηθούν για 10 μέτρα, αφού όταν είναι ρομπότ πηδάνε και πετάγονται πολύ πιο γρήγορα? Πληρώσαμε πολύ budget για αυτό το πράγμα, μας πλασκάει και η Σεβρολέ, δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε σαν ταινία. Γιατί δεν τους κυνηγάνε να γίνει καρότσι σούπερ μάρκετ, ρε. Σταμάτα να ρωτάς πράγματα! Κοίτα το ρε μαλάκα, κοίτα το κρίμα, κοίτα τη σπατάλη. Τι κρίμα ρε. Ρε φίλε, κοίτα το, είναι ταινία του 2009 και τα CGI είναι αψεγάδιαστα. Είναι πραγματικά κρίμα να βλέπεις τόσο γραφιστικό ταλέντο να χάνεται σχεδιάζοντας αυτά τα κακάσχημα ρομπότ που δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, δεν σε νοιάζει τι γίνεται και είναι παρόλα αυτά τόσο όμορφα. Απλά σε πιάνει εδώ η καρδούλα. Τι έγινε μόλις τώρα? Πεθαίνει ο Prime. Θα χρησιμοποιήσεις το θάνατο του Optimus Prime στην ταινία σου, Michael Bay? Είσαι σίγουρος, ιερόσιλε? Έλα, Prime, μην ανησυχείς. Έχω μια άλλη φύγη για τις γρατζουνιές. Θα την βάλουμε πάνω, θα σε κομπλέ μετά. Πού ήταν όλοι αυτοί οι μαλάκες στο σύνορα? Δίπλα του ήταν πριν. Χειρότερη παρέα για ξύλο ever είστε, μαλάκες. It's time for the world to know of our presence. Decepticons, mobilize. Και επιτέλους, μετά από μία ολόκληρη ώρα ταινία, οι Decepticons και ο Fallen σκάνε μύτη στη γη για να γίνει μεγάλη τελική επίθεση. Για πάμε! I wanna try new things. Looks like Canadian goose poop. Όχι, δεν πάμε! Φυσικά και δεν πάμε, γιατί πρέπει πρώτα να δούμε τους γονείς του Σία Λεμπούφ να είναι στο Παρίσι και να τρώνε κοχλιούς! Τι θα γίνει ρε ταινία, στο τέλος θα μας βάζει και κανένα μίμο μέσα! Δεν είδατε λάθος. Αυτό ήταν ένας μίμος σε ταινία με τίτλο Transformers. Απλά για να ξέρετε. Άρε, πούστη, Μάικλ Μπέι, κάτι τέτοια βάζεις στις ταινίες σου, ρε πούστη, και πάντα γυρνάω σε σένα! Με βαράς, με δένεις και γυρίζω πίσω σαν τη Ριάννα στον Chris Brown! I wish I knew how to quit you. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε πώς σκηνοθετεί μια ταινία Transformers ένας άνθρωπος που δεν αγαπάει τα Transformers. Κοιτάξτε πώς χειρίζεται το θάνατο του Optimus Prime. Σικουράντα στην άσφαλτο! Σας έφερα το πτώμα του Optimus Prime και 10 κιλά μερικοκά. Αγόρι μου, αυτός είναι Optimus Prime, το έχεις καταλάβει! Το Prime στο όνομά του δεν είναι το κλαμπάκι στην παραλιακή ηλίθεια, είναι και για κάποιο λόγο! Είναι σημαντικός!
I heard you have a problem. I think I know someone who can help. Τέλος πάντων, Σία Λεμπούφ, η Μέγαν Φόξ και ο Λαρίτσι μου θα λες, φίλε. Τέλος πάντων, ο Σία Λεμπούφ, το κορίτσι του Μαλιάτσι και ο Λατίνο Ζούκερμπεργκ πάνε να ζητήσουν τη βοήθεια του Τζον Τορτούρο. Του Μούφασα Σαμπάρον Κοέν! Μαλάκα! Ε, φέρνει λίγο. Παολίνα Μπράτσο, σφεντερίστρια. Hold on, I need your help. Really, you need my help. Ρε φίλε, πέρα από όλες τις κλεισεδιές, πέρα από όλα τα ηλίθια comic relief που κάνει ο Michael Bay, τη μαλακία αυτή. I don't know what you're hiding, but I don't want anything to do with it, so goodbye. You never saw me, I got bad. Α, ναι, κατάλαβα. Ο κλασικά ο πράκτορας που έχει βγει σε σύνταξη και μετά το χρειάζεται για την επόμενη ταινία, αλλά δεν τα κάνει αυτά πια. Δεν είναι cool! Πώς με βρήκες, λόχαγε Μάικιους? Το ξέρω ότι αυτή η μέρα θα ερχόταν κάποια στιγμή. Τι θέλεις, Μάικιους? Έχω 18 πούτσες εκεί έξω που χρειάζονται γλύψιμο άμεσα. Είσαι ο μόνος άντρας που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Σου έχω πει ότι έχω φύγει από αυτό το παιχνίδι. Damn it, man! Κανείς δεν ήξερε να γλύφει πούτσες σαν και εσένα. Σε χρειαζόμαστε άμεσα. Είμαι πολύ γέρος για αυτά, Μάικιους, και το παιχνίδι έχει αλλάξει. Ναι, αλλά οι πούτσες παραμένουν αρούφιχτες. Σε χρειαζόμαστε πίσω. Τέλος πάντων, αυτός είναι ένας κυβερνητικός πράκτορας ο οποίος έπεσε στο προηγούμενο Transformers σε αυτήν εδώ τη σκηνή. Και εμένα μου είχε λείψει πάρα πολύ, το ξέρω. Smithsonian Air and Space Museum. All I ever wanted to be was an astronaut. Transformers, more than meets the eye. Bad news, bro. Ran out of toilet paper. You got any Autobots make the fight to two people, to kids and for to the Decepticons. Τέλος πάντων, ο Τζον Τορτούρο και η τριχωτή κολάρα του πάει τα παιδιά στο μουσείο της Smithsonian ή κάτι τέτοιο για να συναντήσουν ένα πανάρχιο Transformer. Έχει μουσια και μαγκούρα επειδή είναι γέρος. Είναι γη, τα Transformers γερνάνε, παιδιά. Και παθαίνουν αρθρίτιδα. Και λουμπάγκο. Γαμιέστε. Οπότε φεύγουν από το Smithsonian και... Πού, τι είναι αυτό το λιβάδι, αυτό είναι στη Νέα Υόρκη πίσω από το μουσείο! Και τώρα γιατί είναι στην Αίγυπτο! Τηλεμεταφέρθηκαν. Αφού μπορεί να την τους τηλεμεταφέρει, τότε γιατί μεταμορφώνεις αεροπλάνο, ρε! Σταμάτα, μωρέ, γιατί ρωτάς κι εσύ! Έχεις δίκιο, γιατί ρωτάω! I'm changing sides, don't worry, I got it. Oh, you're cute. Name's Willy. Yeah, say my name. Oh, Μαλιάτσι, κοίτα εδώ! Η ταινία έχει και σένα μέσα! I told you I was opening a space bridge. It's the fastest way to travel what? To Egypt. What did you tell us? You didn't tell us anything. Why are we in Egypt? Ρε μαλάκα, Μάγκη Μπέι, πλέον και οι ίδιοι ηθοποιείς σου σε ρωτάνε τι στον Μπούτσο γίνεται στην ταινία σου. Let's not get episodic, okay? Old timer? Beginning, middle, end. Facts. Details. Σενάριο, δομή, πλοκή, χαρακτήρες με ενδιαφέρον, δράση με αντίκτυπο. Somewhere buried in this desert, our ancestors built a great machine. It harvests energy by destroying suns. Destroy suns. Και στο μεγαλύτερο exposition τέλος πάντων της ταινίας, ο γερορομπότ εξηγεί ότι οι αρχαίοι μόν πρόγονοι των Transformers είχαν φτιάξει ένα μητρικό κλειδί όπου ενεργοποιεί μια μηχανή που οι ίδιοι φτιάξαν για να φανίζει άστρα. The only way to activate it is with a legendary key called the Matrix of Leadership. Οπότε τώρα πρέπει να πάμε να βρούμε το λόγο διοίκησης, τη μήτρα διοίκησης, συγγνώμη, γιατί με αυτή μπορούμε να αναστήσουμε τον Prime και να εμποδίσουμε και την καταστροφή του πλανήτη. Michael Bay, εγώ θα γαμίσω τη δική σου μήτρα, αγόρι μου. They gave their lives to seal the Matrix away in a tomb made of their very own bodies. Ένα, ας κάνουμε όλοι εδώ πέρα ένα σιρτάκι. Ένα σντό και να γίνουμε ασπίδα για τη μήτρα. Δηλαδή Prime, η πιο γαμάτη φίλη των Transformers, πέθανε έτσι. Και καταλήγουν στα ερείπια της Πέτρας όπου απεγνωσμένα ψάχνουν τη μήτρα της διοίκησης. Και φυσικά την ανακαλύπτουν τελείως την τύχη επειδή πέσανε τα δύο ρομπότ πάνω. Βέβαια, μην τύχει και την ανακαλύψει ο πρωταγωνιστής μας με την εξυπνάδα του, για παράδειγμα. Έτσι θα το συμπαθήσουμε υπερβολικά πολύ και θα νοιαζόμασταν όταν τον πυροβολάνε. Σε ταινίες Michael Bay δεν παίζουν αυτά. Ορίστε ρε μαλάκα, ολόκληρη φυλή των Prime θυσιάστηκε για να κάνει αυτή την ασπίδα, παύλα τάφο, παύλα κρυψώνα, και ο Bumblebee την έσπασε με το αεροβόλο του. Αλλά η μήτρα της δικαιοσύνης, η οποία παρεπιπτόντως μοιάζει με αυτά τα τατουάζ που κλαρινογαμπροί ζωγραφίζουν στις γάμπες τους, γίνεται σκόνη και χάνεται κάθε ελπίδα για να αναστηθεί ο Optimus. Γιατί!
Δεν ξέρω. Γιατί να γίνει σκόνη, ρε μαλάκα. Δεν ξέρω, ρε μαλάκα. I don't know. Everyone's after me because of what I know. What I know. Λοιπόν, οπότε, είμαστε στις πυραμίδες και έχουμε την παρέα του Shia LaBeouf, έχουμε τους Αμερικάνους φαντάρους που δεν μας νοιάζει, έχουμε τα Autobots που δεν μας νοιάζει και έχουμε και τα Decepticons που δεν μας νοιάζει και όλοι αυτοί μαζεύονται για την τελική μάχη που δεν μας νοιάζει. Oh, αυτό ξέρεις τι σημαίνει, ε? Αυτό σημαίνει ότι έρχεται ο Devastator. Είναι η μόνη μας ελπίδα να σωθεί αυτή η ταινία. Ο Devastator Μαλλιάτς είναι ένα ρομπότ το οποίο αποτελείται από άλλα ρομπότ που ενώνονται μεταξύ τους. Είναι φάση Voltron, ρε παιδί μου, αλλά στα Transformers. Και έχει μέγεθος ουρανοξύστη. Μιλάμε γαμάι. Α, οπότε ο Devastator σκάβει ένα λάκκο. Ρουφάει τα πάντα εκτός από τους ανθρώπους, από ό,τι φαίνεται. Το αντίθετο από την πρώην μου, δηλαδή. Και εδώ η Megan Fox κλαίει από την κάβλα. Είδε τον εαυτό της έναν καθρέφτη. Και λέει πως γίνεται να είμαι τόσο μουνάρα, ρε μαλάκα, δεν αντέχω, ρε μαλάκα, είμαι μουνάρα. Και πέθαναν. Dead. And I know what you need me. Because I know about the Matrix. Here's what you want, right here. Motherfucker! Δώστε το Oscar στον Bumblebee, ρε μαλάκα. Μόνο αυτός αξίζει την κόλλο ταινία σας. Scorpion wins! Fatality! Όπω μαλάκα, πολύ σκούρα τα πράγματα στη μάχη. Δεν βλέπω να την επιβιώνουν οι άνθρωποι. We got Jordanians! We got help! Yeah! Ποιο ορδανή είναι, μαλάκα! Μια παρέα με μηχανάκια δικάβαλο να φέρνατε, περισσότερη βοήθεια σας έδινε. Για κάτι που δεν θες να ακούσεις ποτέ σε μια μάχη. Παιδιά, σωθήκαμε! Ήρθαν οι Ορδανοί! Σκέψου ρε παιδί μου εκεί πέρα στη διάση του στρατιώτη Ράιαν σε βάση. Ω, έρχονται κύριε Ορδανή! Πάει Μαλλιάτσι, καταστράφηκε όλη η ορδανική αεροπορία μόλις τώρα. Όλη η ΕΣΟ πέθανε. Don't worry, Jordanian Army to the rescue. Oh no! The pyramids built right over the machine. They turn that machine on. No more sun. Γιο το μπάλουν αυτός ο Devastator, μαλακά. Ούτε ανάποδη τσουλήθρα δεν μπορεί να σκαρφαλώσει. USS Stennis, identify. Για δώσε μου 2K πυρό σε τριγωνικό ραντάρ, μιλάω από VHS, δεν σ' ακούω καλά. Identify yourself. Σημεοφόρος Τουλτίδης λέγομαι. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα, ο Bugs Bunny με αναβολικά. Τέλος πάντων, σκάει ο Bugs Bunny και σκοτώνει τον γέρο Transformer. Έχω εγώ ένα γνωστό φαναρτζή, θα σε κάνει πένα. Και τώρα παιδιά ετοιμαστείτε, γιατί έρχεται. I am directly below enemy scrotum. Και αυτό παιδιά μου είναι το Transformers Revenge of the Fallen σε μία σκηνή. Ο Michael Bay τρίβει τα παπάρια του στις μούρες μας. Fuck yeah! Democracy in your motherfucking face! Και πέθανε! Dead! Please come back to me, Sam! Please! I love you! Hey! Hey! Μαλάκα, μην πεις ότι θα αναγεννηθεί με τη δύναμη της αγάπης και μαλακίες! Oh, Μαλλιάτσι, είναι τόσο χειρότερο! Είναι τόσο χειρότερο! You have fought for Optimus, our last descendant. Oh, ne? Return now to Optimus. Merge the Matrix with his... Robot Heaven, παιδιά! Ο Shia LaBeouf πεθαίνει και πάει στο ρομποπαράδεισο όπου βρίσκει τους παλιούς Prime! And always has been your destiny. Τον ανασταίνουν τα πνεύματα των Prime για να ολοκληρώσει την αποστολή που δεν ξέρανε καν ποια είναι γιατί έχουν πεθάνει εδώ και χιλιάδες χρόνια, Μαλλιάτσι! Fuck you!
Οπότε ο Σία Λεμπούφ χρησιμοποιεί τη μήτρα του λόγου διοίκησης για να αναστήσει τον Optimus Prime. Ταυτόχρονα ο Fallen ενεργοποιεί το όπλο το οποίο θα καταστρέψει τον πλανήτη. Optimus, take my parts and you will have a power you've never known. Fulfill your destiny. Wow, αυτό ήταν fucking Metal Gear, μπράβο. Οπότε ο Optimus Prime αναβαθμισμένος OP πλέον από τα κομμάτια που έκλεψε από το γέρο. Κολοφτιαγμένος θα λέγει κανείς. Βρουμ βρουμ, πάει για την τελική μάχη ενάντια στο Fallen και το Megatron. Επιτέλους παιδιά, δύο γαμημένες ώρες ταινία. Επιτέλους να δούμε μια ωραία τελική μονομαχία. Μαλάκα, ο Prime είναι πολύ hardcore, έτσι. Του ξερίζωσε την καρδιά του, την έδειξε λίγο και ήταν. Γιατί την έλειωσε έτσι. Σιγά ρε, μαλάκα! Chill the fuck out, Optimus Prime! I rise. You fall. Μαλάκα, περιμέναμε 2 ώρες γι' αυτό! Η τελική μας μονομαχία είναι 1,5 λεπτό. Το μέτρησα! Και νόμιζες ότι η μονομαχία Batman v Superman ήταν λίγο μικρή? Χα! Οπότε ο Megatron και ο Starscream βάζουν την ουρά στα σκέλια και φεύγουνε. Η μάχη νικήθηκε, ο Σία Λεμπούφ είναι ξανά με την αγαπημένη του. Και στα αρχίδια μας, έλα Optimus Prime, βγάλει την κλασική ομιλία που βγάζει τώρα να τελειώνουμε. Our races united by a history long forgotten and a future we shall face together. Ακαταλαβίστηκες μαλακίες. Και αυτό παιδιά ήταν το Transformers το 2, το Revenge of the Fallen. Δυστυχώς είναι να καταστρέψει την παιδική μας ηλικία, να τι είναι! Μαλάκα, ξέρεις πως νιώθω? Νιώθω ρε φίλε αδικημένος, πραγματικά. Είμαι από τους geeks του Transformers. Είμαστε στο δημογραφικό το οποίο έβλεπε Transformers και στην ουσία κρατούσε ζωντανό όλο αυτό το franchise τόσα χρόνια, για να έρθει 10 χρόνια αργότερα μετά ο Michael Bay να το πάρει και να το κάνει μια καγκουριά για τους ηλίθιους κάγκουρες που μας δέρνανε μας στο σχολείο. Ειλικρινά ρε μαλάκες, για ποιον είναι αυτή η ταινία? Είναι για πορωμένους με Transformers? Είναι για καυλωμένους με Fast and Furious? Είναι για τους δύο, είναι για κανέναν? Νιώθω και ο Michael Bay, μαλάκα, ανέστησε το νεκρό μου σκύλο που είχα στην παιδική μου ηλικία, το γέμισε σκατά, του έβαψε μερικές φλόγες και κάτι tribal πάνω και τώρα με χρεώνει είσοδο για να τον δω! Και να μην έχεις τόσο μεγάλη γνώση πάνω στα Transformers, στο γαμάι! Τα Autobots σε αυτή την ταινία είναι άχρηστα! Είναι κομπάρση, μαλάκα! Δεν πάλεψα ποτέ. Στην τελική μάχη σου δείχνει στην κυριολεξία ότι μια μικρή ομάδα στρατού της Αμερικής κάνει καλά τους Decepticons. Τα Autobots δεν ρίξαν ούτε ένα σκάγκι, ρε μαλάκα. Ξέρεις τι ήταν καλύτερο? Ο Michael Bay να σκηνοθετήσει τα G.I. Joe. Γιατί δεν έκανε αυτό? Εκεί είναι το ταλέντο σου, αγόρι μου. Γιατί να σκηνοθετήσεις μια ταινία που βασίζεται σε ένα παιχνίδι και σε ένα καρτούν το οποίο μισείς? Ξεκάθαρα. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν περιγράφω άλλο. Ειλικρινά, αυτό ήταν. Αυτό ήταν το θάψιμο σενάριο. Αυτό το βιασμένο πτώμα εκεί κάτω ήταν η παιδική μας ηλικία. Ήμουν ο Μάκιος. Ήμουν ο Μαλιάτσι. Και να πάγα μυθεί ο Michael Bay. Fuck this. Να πάγα μυθείτε και εσείς και το άντρα σας. Ας το διάλο. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι το τέλος αυτού του επεισοδίου. Σ' αρέσει? Αλλαγές, αλλαγές! Λοιπόν, μην ξεχάσεις ότι εδώ έχει περισσότερο Μάκιος και περισσότερο Μαλιάτσι. Και μην ξεχνάς, πάτα πάνω στα bloopers για να δεις πως μπορείς να κερδίσεις στο διαγωνισμό του ifu.gr και να τρως μία εβδομάδα τζάμπα.